Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλατζίδης. Κύριε Καλατζίδη, 28 Οκτωβρίου δεν θα γίνουν οι παρελάσεις στην Ημαθία μετά από αποφάσεις που πήρατε εσείς και οι τρεις δήμαρχοι του νομού Ημαθίας. Όχι μόνο εγώ και οι τρεις δήμαρχοι της Ημαθίας, δηλαδή οι δήμαρχοι Βέρειας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, εχθές μετά από σύσκεψη που συγκάλεσα στο γραφείο μου μεταξύ του καλεσμένου που ήταν οι τρεις δήμαρχοι της Ημαθίας, ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο πρόεδρος των Φαρμακοποιών Ημαθίας, οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο γραμματέας του ΕΟΔΗ, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη και πολλοί άλλοι φορείς. Ύστερα από τη συνεδρία που είχαμε, όλοι ήταν αρνητικοί στο να γίνει η παρέλαση. Είναι γνωστό με το φως τη δημοσιότητα που έχει πάρει πλέον, με το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε σε ένα χωριό της Νάουσας και μάλιστα να σας το αναφέρω, Επισκοπή Νάουσας, αλλά δεν είναι μόνο η Επισκοπή. Όταν έχουμε κοντά στα 950 περίπου περιστατικά με κορονοϊό να νοσούν στην Ημαθία και με 55 να είναι σε κλίνες με COVID στα δύο νοσοκομεία, όπως ξέχασα να αναφερθώ και σε δύο, καλέστηκαν και τα δύο νοσοκομεία οι αρμόδιοι γιατροί των δύο νοσοκομείων, όλοι ήτανε αντίθετοι στο να μην γίνει η παρέλαση. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς που να μην θέλει να γίνει η παρέλαση και δεν θέλω και κάποιος να το παίξει και περισσότερο πατριώτης. Τις σημαίες τις τιμούμε και τις κρατούμε ψηλά όπου και όποτε χρειαστεί και θα έλεγα πάντα. Αλλά μετά από αυτό το πρόβλημα που έχουμε, δεν θα μπορούσε να γίνει, φανταστείτε, μία παρέλαση όταν θα μιλήσω μόνο για τη Βέρεια, θα υπάρξει ένας συνωστισμός 2.000 μαθητών. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση όλοι μαζί και εγώ προσωπικά στο να μην γίνει παρέλαση για το καλό όλων των πολιτών της Ημαθίας. Έχουμε και τον Δήμαρχο της Νάουσας, τον κύριο Καρανικόλα. Κύριε Καρανικόλα, ήσασταν και εσείς στη σύσκεψη. Ένα σχόλιο. Ναι, ήταν μια ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Ημαθίας. Είδαμε τα δεδομένα, συζητήσαμε τους υγειονομικούς, μερικά στοιχεία που νομίζω έχουν την αξία τους. Από τη στιγμή που ανοίξαν τα σχολεία μέχρι σήμερα, σχεδόν έχουν δεκαπλασιαστεί τα κρούσματα στη μαθητική κοινότητα, ενώ η θετικότητα τον τελευταίο μήνα έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Επειδή λοιπόν έχουμε πάρα πολλές αιστείες διασποράς του ιού στο σύνολο της Ημαθίας, ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Προφανώς δεν είναι κάποια κίνηση που ευνοεί ζητήματα lockdown ή άλλου κλεισίματος, αλλά ειδικά για την παράταση και για την προστασία των μαθητών μας, πήραμε αυτή τη σκληρή απόφαση, τη δύσκολη απόφαση, γιατί για μας προέχει η υγεία έναντι όλων των άλλων. Ευχαριστώ.